αυτά τα οποία αναφέρει η Eurostat, το 15,5, δεν ξέρω τι αναφέρει, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι αναφέρουν τα στοιχεία τα δικά μας. Δηλαδή, εμείς, όχι, η Eurostat όμως έμεινε μόνο στο Δεκέμβριο του 2022 και λέει Δεκέμβριο του 2022 είχαν αυξηθεί κατά 15,6% σε ετήσια βάση. Εσείς το πάτε παραπάνω? Λοιπόν, εμείς κρίναμε με βάση τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε ότι η αύξηση μέσα στο έτος 2022 ήταν πάνω από 44%. Ναι. Θα μου πείτε πώς βγαίνει. Βγαίνει από την αγορά, από την ίδια την αγορά, βγαίνει από τα ίδια τα στοιχεία που καταγράφει η ακρίβεια στην αγορά και όχι από τα στοιχεία δεν ξέρω ποιον, τι, πού, πώς. Από εκεί και πέρα, με βάση όλα αυτά, σίγουρα είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Βέβαια, το 7,75, να έρθουμε και σε άλλα ζητήματα, που θα παίρνανε αύξηση συνταξιούχοι, τελικά ήταν μια κοροϊδία. Όπως ήταν και κοροϊδία τα καλάθια του νοικοκυριού. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας διαμαρτύρονται ότι δεν πήραν καν, κι αν κάποιοι πήραν την αύξηση, ήταν πάρα πολύ μηδαμινή. Δηλαδή, γιατί κοροϊδεύουμε και συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό λέγοντάς του ότι ξέρεις δεν παίρνεις αύξηση γιατί εσύ έχεις προσωπική διαφορά. Σημασία είναι μία. Μα από την αρχή λέγανε οι συνταξιούχοι, ανοίγω παρένθεση για να σας το πω και το λέγανε επίσης εδώ στον 984, θα μιλήσω για τα στοιχεία που μας έδινε ο κύριος Χατζόπουλος από το NVC, ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, ότι από όλους τους συνταξιούχους ένα 30% εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς δεν θα έπαιρνε τίποτα, ένα 15-20% θα έπαιρνε πραγματικά ψίχουλα. Μου λέει εδώ το μήνυμα ότι με κάποια κυρία πήρα ας πούμε 27 ευρώ επιπλέον στη σύνταξή της. Αυτοί οι οποίοι μάλιστα είχαν, μας έλεγε ο κύριος Χατζόπουλος, από τα 1580 μέχρι τα 1700 ευρώ, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτά που μας έλεγε η κυρία Λεχουρίτη, έπαιρναν σύνταξη, θα είχαν όχι αυξήσεις αλλά και κρατήσεις 3% βάση της εισφοράς αλληλεγγύης, και γι' αυτό για άλλη μια φορά λέγανε δώστε αυτά τα 7,75 ή δώστε αυτή την αύξηση που είναι το ορθό να πω 7,75 με πολιτική απόφαση στο σύνολο οριζόντια των συνταξιούχων, διότι εδώ έχουμε συνταξιούχους πολλών ταχυτήτων. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν το σχόλιο λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή 7,75 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της ίδιας της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι θα δώσει αύξηση στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη 1000 ευρώ, επί 7,75 θα έπαιρνε 77 περίπου ευρώ το μήνα αύξηση. Ναι ή όχι? Αυτό δεν λέει λογική. Mm-hmm. Το αν υπάρχουν κάποιες κρατήσεις, κάποιες εισφορές, αλληλεγγύης ή οτιδήποτε άλλο, το αν ανεβάζεις το εισόδημα και μειώνεται η σύνταξη λόγω του φόρου, σίγουρο είναι ότι εμπέζεις στον καταναλωτή, εμπέζεις στον συνταξιούχο, εμπέζεις στον πολίτη. Που σημαίνει ότι η ακρίβεια στην αγορά, σύντοτι δεν πήρες ακόμα αύξηση στις αποδοχές σου, είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί επί 12 χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος δεν πήρε καμία αύξηση. Είναι κρίσεις απανωτές οικονομικές, τι να περιμένεις. Άρα, όλα αυτά τα χρόνια, οι αυξήσεις στις τιμές στα προϊόντα είναι πάνω από 80-100%. Εάν υπολογίσεις ενίκεια, καύσιμα, ρεύμα, μπορεί να μας πει κάποιος από την κυβέρνηση, αν του δώσουμε 700 ευρώ σύνταξη ή 1000 ευρώ σύνταξη, μπορεί να τα βγάλει πέρα? Γιατί συνεχίζουν οι κυβερνήσεις να κοροϊδεύουν? Ναι, αλλά να τον αμολύσεις. Αυτή είναι μεγάλη μου απορία. Αλλά να τον αμολύσεις όμως και μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και να τον βάζεις για ένα μήνα να πηγαίνει με τα 700 ευρώ να ψωνίζει.
Καλά, έχουν πει τέτοια πράγματα τα οποία σε εξοργίζουν. Ότι με 200 ευρώ μπορεί να καλύψεις τις οικογενειακές ανάγκες. Έφτασαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης να μας πούνε ότι ναι, άμα κάνεις οικονομία τα βγάζεις και με 700 ευρώ. Δηλαδή τι, θα τρως κάθε μέρα γιαουρτάκι, που το ένα γιαούρτι έχει 2,70. Δεν συμφέρει, είπαμε δεν συμφέρει. Θα σας πω, το ένα γιαούρτι μιας ιδιωτικής εταιρείας έχει 2,70. Το άλλο γιαούρτι της επώνυμης εταιρείας έχει 5 ευρώ. Το ένα γιαούρτι της ιδιωτικής εταιρείας είναι ελληνικό γάλα από Αγελάδα και το άλλο είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι και από την Τουρκία, μπορεί να είναι και δεν ξέρω από πού. Θα μου πείτε γράφει ε-ε. Δεν έχει σημασία γιατί γράφει. Το εισάγει ο Ιταλός από την Τουρκία και από τη στιγμή που μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάποιο κράτος, τότε βαφτίζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Να με συγχωρείτε, αλλά ακούγονται κι άλλα. Εγώ δεν μπορώ να τα αποδείξω, αλλά ακούγονται κι άλλα. Ότι εσύ το κάνεις εξαγωγή και μετά το ίδιο προϊόν το κάνεις εισαγωγή και έχει την ταμπέλα ΕΕ. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω μέσα στην αγορά, αλλά αν δεις τα κοιτάπια τους, τέτοια αναφέρονται, κυρία Λεχουρίτη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βεβαίως. Το ελληνικό λάδι δεν εξάγεται στην Ιταλία. Ήξερα εισάγεται στην Ελλάδα. Μην τρελαθούμε λοιπόν. Είναι όλα αυτά που γίνονται στην αγορά. Είναι αυτοί οι οποίοι μαζεύουν το λάδι τώρα έτσι την εποχή αυτή που γίνεται η συγκομιδή του λαδιού. Ιταλικές εταιρείες. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγείων Κρήτης. Η μεγαλύτερη ποσότητα, δηλαδή πάνω από το 60-65% η οποία φεύγει για το εξωτερικό είναι χύμα. Υπάρχουν Ακριβώς. κάποια θετικά στοιχεία που δείχνει ότι η τυποποίηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, γιατί αυτό θα είναι προς όφελος και του προϊόντος και της τσέπης του παραγωγού και της ελληνικής οικονομίας, αλλά φαίνεται ότι ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος, κύριε Λεχουρίτη. Αυτό λέμε και αυτό συζητάμε. Σήμερα το πρωί συζητούσαμε πόσο θα φτάσει η φέτα και συζητούσαμε με τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, της ΝΕΑΣ, συνδικαλιστικής οργάνωσης των αγροτών, τον κύριο Σατολιά, ο οποίος έλεγε ότι για ένα κιλό τυρί χρειάζεται 4 κιλά γάλα. Καλά, πολλά είπε. 3 κιλά γάλα χρειάζεται. Αλλά πέραν από αυτό, με βάση τα δεδομένα της ακρίβειας του γάλακτος που πουλάνε οι κτηνοτρόφοι, στο 1,65 ανέφερε το πρόβιο γάλα, καταλαβαίνετε ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η φέτα, η ελληνική φέτα θα ξεπεράσει τα 14-15 ευρώ το κιλό. Ήδη υπάρχει τυποποιημένη φέτα ελληνική 16,25 το κιλό. Άρα, βάσει αυτών των δεδομένων και στοιχείων, μπορεί να μου πει κάποιος, οποιοσδήποτε κτηνοτρόφος θα πουληθεί το γάλα. Δηλαδή το Πάσχα το αρνάκι θα φτάσει στα 15-16 και 17 ευρώ το κιλό. Μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η ακρίβεια και ο καταναλωτής να μένει αμέτωχος θεωρώντας ότι το Market Pass που θα του δώσει 22 ευρώ αφού πρώτα χαλάσει τα 220 θα του καλύψει την ακρίβεια της αυξήσης και να κοροϊδεύει από πάνω και να λέει και το Υπουργείο Εργασίας ότι εγώ έδωσα αύξηση στις συντάξεις και να μην παίρνει ο κόσμος αύξηση Παντός... και να αγανακτισμένοι, να είναι αγανακτισμένοι από την ακρίβεια. Πάντως να σας πω κάτι, να το προσθέσω. Μιλώντας για την κτηνοτροφία, για τις δυσκολίες που υπάρχουν και όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, εγώ συμπληρωματικά θα σας πάω στην εφημερίδα Νέα Κρήτη για σήμερα, διότι έχει ένα ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, που έχει να κάνει με το ποια είναι η κατάσταση και η οικονομική κατάσταση που είναι αυτή την ώρα ή βρίσκονται οι εγωπροβατοτρόφοι και λέει
Δύο κουβέντες μόνο θα πω. Πάνω από 30.000 εγωπροβατοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλο αριθμό να υπολογίζεται και στην Κρήτη, βρίσκονται αντιμέτωποι με κόκκινα δάνεια, για τα οποία τα φαντς επιχειρούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς, όχι μόνο των εγκαταστάσεών τους, τις στάνες δηλαδή, αλλά και της πρώτης τους κατοικίας. Είναι καταγγελίες που έχει κάνει στο συνάδελφο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ο κύριος Απεβερέτος. Ναι. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάω με τον κύριο Απεβερέτο. Όμως θα σας πω και κάτι άλλο. Εχθές πάμε από ένα θέμα βέβαια σε ένα άλλο πολύ σημαντικό. Εχθές εκδικαζόταν στον Άριο Πάγο, στην ορολομένεια του Άριου Πάγου, το θέμα. Πληστηριασμούς, προστασία πρώτης κατοικίας. Αν γίνει αποδεκτή η 822 απόφαση του 22 του Άριου Πάγου, του Α1 τμήματος του Άριου Πάγου, που έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να πληστηριαστεί ακίνητη περιουσία των Ελλήνων συμπολιτών μας. Θα μου πείτε, κάποιος που πήρε δάνεια δεν πρέπει να τα πληρώσει? Βεβαίως, το ρώτησες εσύ, εάν του έκοψε η κυβέρνηση τότε το 50% της σύνταξης, το ρώτησε, δεν το ρώτησε. Mm-hmm. Του είπε η τράπεζα ότι επειδή σου κόψανε τις αποδοχές στο 50% θα σου κόψω και εγώ τη δόση του δανείου στο 50%. Mm-hmm. Δεν το είπαν. Mm-hmm. Άρα ο Έλληνας συνέχισε να χρηματοδοτεί τις τράπεζες και έρχονται τώρα οι τράπεζες από τα λεφτά του Ελληνίων να του πάρουν και τα σπίτια. Μα είναι σοβαρότητα, είναι κράτος αυτό που λέγεται ελληνικό? Και μιλάω διαχρονικά. Δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα. Ευχήρονται δηλαδή αυτοί οι οποίοι τους έφτασαν μάλλον σε αυτό το σημείο να διαμαρτύρονται από πάνω, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, σπετιότητα των κυβερνήσεων, και φταίνε να τους πάρουν και τα σπίτια? Και έρχεται ο Πρεβερέτος και λέει, λογικά λέει ο άνθρωπος, μα αφού δεν βγαίνουν τα έξοδά μας, δεν βγαίνουν οι υποχρεώσεις μας, γιατί πληρώσαμε περισσότερο ρεύμα, πληρώσαμε περισσότερα κάψιμα, περισσότερες ζωοτροφές και ούτω καθεξής, και δεν βγαίνει να κρατηθούν τα κοπάδια, γιατί ο ίδιος ο συγκεκριμένος είχε 1000 πρόβατα και τώρα έχει 500 και δεν ξέρω αν θα έχει και τα 500, ήδη έχει 100. Συζητάμε λοιπόν για πραγματικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας αλλά και των κυβερνήσεων. Γιατί? Διότι για να πάμε στη λογική να έχουμε φτηνό κρέας και φτηνά προϊόντα, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να έρθουν και να πούν, έλα εδώ ρε Πρεβερέτο, πόσο αγόραζες το καλαμπόκι 10 λεπτά το κιλό, πόσο το αγοράζεις τώρα 20 λεπτά το κιλό? Ωραία, εγώ σαν κυβέρνηση θα σε επιδοτήσω, αφού μου φέρεις τιμολόγια αγοράς, με 50%, το 50% της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών, για να συγκρατηθούν οι τιμές χαμηλά και να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει φτηνά προϊόντα. Είναι τόσο δύσκολο να γίνουν αυτές οι κινήσεις? Χρειάζεται τόσο πολύ μεγάλα μυαλά για να γίνουν αυτές οι κινήσεις? Μιλάτε για τα αυτονόητα μέσω της κοινή λογικής, αλλά δεν την επικαλούμαστε την κοινή λογική. Ζητάμε τα σπουδαία και τα τρανά και τα μπερδεύουμε. Πάμε παρακάτω, κυρία Δουλγεράκη, να δούμε για το θέμα της ακρίβειας τι φταίει, και αν φταίει το εξωτερικό ή αν φταίει το εσωτερικό. Όταν αγοράζεις ένα προϊόν 100 ευρώ, βάζεις επάνω, λέει, το κέρδος που λέει το 20, όπως έχει κλειδώσει, 20% εννοώ, από το Σεπτέμβριο του 2021. Αν κέρδιζες δηλαδή στο γάλα 20%, 20% θα κερδίζεις και σήμερα. Δηλαδή το κέρδος σου θα είναι σταθερό. Μα όταν ακριβένει η τιμή χοντρική του γάλακτος, ανεβαίνει και το κέρδος σου. Εκεί που μου λέγες 120, τώρα αν το αγοράσεις 150 θα το πουλήσεις 180. Άρα αυξάνεται το κέρδος σου. Αυτό το ένα κρατούμενο. Γιατί γίνονται οι εκτόσεις επί τιμολογίου αγοράς? Δηλαδή παραγγέλνω κάποια 100 κιλά φασόλια και με μια αλφα τιμή βάζω και το ποσοστό κέρδους και αυτή είναι η τιμή που θα πουλήσω. Ελάτε όμως που τέλος του έτους έρχονται οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων
που πολλές φορές αγγίζουν και το 40% και το 45%, και λέμε τώρα 40% τέλος του έτους η έκπτωση και 25% το κέρδος ή το 20% το ποσοστό κέρδους, πάμε στο 60-65%. Αυτό είναι το κέντρος των καταστημάτων. Ξέρετε, τι κοροϊδεύουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε τις τιμές? Ξέρετε, ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα και θέλουμε 10 ώρες εγώ και εσείς να τα συζητάμε όλα αυτά. Αυτή όμως είναι η εικόνα και η πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος στην αγορά. Δεν υπάρχει, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορώ. Δεν θέλω, υπάρχει. Οι κυβερνήσεις το ξέρουν. Είναι οικονομολόγοι, ξέρουν πολύ περισσότερα από ό,τι ξέρει ο Λεχουρίτης. Αλλά δεν τα εφαρμόζουν, γιατί δεν τους αφήνουν τα οικονομικά συμφέροντα να τα εφαρμόσουν. Μάλιστα. Υπάρχουν και τα στοιχεία της Eurostat που μας ανοίγουν τα μάτια και μετά βάσει αυτό που πληρώνουμε τα συζητάμε και εμείς, αλλά μόνο τα συζητάμε όσο φαίνεται. Κύριε Λεχουρίτη, εμείς συζητήσαμε και ένα άλλο σήμερα. Ότι η λύση υπάρχει στο πρόβλημα, αρκεί να θέλεις.